Γεια σα, παιδιά, τσεκτικά, ο εδώ, και σήμερα θα ανοίξουμε αυτά εδώ τα όμορφα πακέτα, eBay unboxing. Κλασικά το είδατε και στον τίτλο. Και πάμε να τα δούμε ένα-ένα ψαλίδι. Δεν έχω δει, έχω βάλει το μεγάλο. Σήμερα έχει μικρό ψαλίδι. Σήμερα θα είμαστε προσεκτικοί. Αχ, τεχνολογία αρχαία. Πάμε δούμε το πρώτο αντικείμενο που ήρθε. Αυτό, αυτό το ήθελα πως και πως. Θα σας πω αμέσως τι είναι, ευθύς αμέσως. Λοιπόν, τώρα ψάχνω να βρω το power bank μου κάπου, αλωνίζει. Λοιπόν, αυτό εδώ, αυτό εδώ, είναι μετρητή τάση. Μας Πολύ όμορφο αρκουλάκι, δεν μπορώ να πω. Αν δεν καταφέρω και τα ανοίξω. Και τι τάσεις μετράει, λοιπόν, προσέξτε να δείτε. Αν είναι αυτό που πιστεύω, αυτό που πιστεύω είναι το βάζει στο PC σου είτε για να δει τι ρεύμα βγάζει ο υπολογιστή, είτε σε κάποιο power bank για να δει την απόδοση του power bank. Και θα μου επιτρέψετε 2 δύο δευτερόλεπτα να φέρω ένα power bank να σα δείξω. Επιστροφή με το ρόμο, έφερα το power bank και να δούμε πώ δουλεύει το συγκεκριμένο. Το συγκεκριμένο, όπω είδατε και βλέπετε πάνω, έχει out, out, gain. USB detector έχει δύο εξόδους και μία είσοδο. Μετράει αμπέρ και βολτ. Απλό κύκλωμα, πολύ όμορφο. Α το βάλω στι ταχεία φόρτισης. Α δούμε πρώτα ανοίγοντα το power bank αν θα δώσει ένταση. Α, έτσι. 5,13 volt out βγάζει. Όπω βλέπετε δεν έχω συνδεδεμένη κάποια συσκευή. Οπότε, ναι. Η συσκευή που βρήκα και στην πορεία βρήκα και το ψαλίδι για να το χρησιμοποιήσω επιτέλου. Είναι αυτό εδώ. Ένα μικρό φωτιστικό το οποίο το συνδέω επάνω και βλέπουμε ότι, ας πούμε, τώρα βλέπετε το φωτιστικό βγάζει φως βγάζει 0,13A, τόσο χρειάζεται, δεν στέλνει παραπάνω Είμαι περίεργος να δω αν το συνδέσω και σε κάποια άλλη θύρα αν θα δώσει κάτι παραπάνω. Είναι χρήσιμο για να μετράτε, αν θέλετε να τσεκάρετε τα powerbank σας, να τσεκάρετε τι ένταση τρώνε οι συσκευές σας, βλέπετε και στην άλλη θύρα το ίδιο τρώει, δεν έχει κάποια μεγάλη διαφορά Οπότε λειτουργεί κανονικά. Οπότε ναι, το ήθελα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Υπάρχουν διάφορα μοντέλα. Νομίζω είναι υπερβολικά χρήσιμο. Δεν ξέρω κατά πόσο το έχετε δει κάπου ή το έχετε πάρει πρέφα ότι υπάρχει. Ελπίζω να είναι η πρώτη φορά που το βλέπετε εδώ. Υπερβολικά χρήσιμο. Το είχα δει σε κάποιον ο οποίο έκανε πειράματα και έβγαζε powerbank τα ξεσύνδια και τέσσερα στα γρήγορα τι εντάσει έχουν. Και λέω, Υπάρχει. Α ψάξω να το βρω. Τουλάχιστον να το πάρω γιατί θα το χρειαστώ. Και είναι το. Είναι υπερηγωτικά χρήσιμο. Περνάμε στο επόμενο. Μετα μεταξύ βλέπετε τα πακέτα, δεξιά και αριστερά. Ω ναι! Πολύ καλύτερο ψαλίδι. Α, ωραία! Λοιπόν, τα συγκεκριμένα όπως βλέπετε είναι τζαμάκια, τζαμάκια. Επικαλύψεις από πάνω σιλικόνιας για το μη μπαντ. Στο Gearbest είχα βρει τα συγκεκριμένα με ένα 30, ένα αρκετά ακριβούτσικα. Αυτά κάνω ένα κάτι και έχει 5 μέσα. Έχει πανάκι, έχει 5 αυτοκολλητάκια για να τα φτιάξει. Τι άλλο έχει, αυτό εδώ τι είναι, για να το καθαρίζει. Guide sticker, οδηγό αυτοκολλητό. Τέλο πάντων, ελπίζω θα το καταλάβετε, δεν είναι και τίποτα το ιδιαίτερα δύσκολο. Έχει και οδηγίε στα αγγλικά, μικροβολικά εντυπωσιακό. Κινέζικο με αγγλικέ οδηγίε. Προ. Ε, όσοι έχετε μη band, νομίζω θα το χρειαστείτε. Είναι 5 στην τιμή του ενό. Περνάμε στο επόμενο. Ναι, επίση κάτι χρήσιμο για μένα. Γενικά το ένα είναι πιο χρήσιμο από το άλλο. Nano SIM adapter. Ε, είχα ένα, τέτοιο. Το είχα πάρει από ένα κατάστημα εδώ στην Ελλάδα 5 ευρώ. Και το πήρα λόγω ανάγκη γιατί πήγαινα στο στρατό και δεν μπορούσα να περιμένω μέχρι να έρθει κάτι από κίνα. Και σκεφτόμουν να, και πόσο να έχει ένα τέτοιο. Η τιμή του είναι ιδιαίτερα οικονομική, ιδιαίτερα αυθενή. Έχει, βλέπετε, βάζετε τη Nano SIM. Εδώ μπαίνει η Nano, εδώ μπαίνει η Nano. Άρα δύο υποδοχέ για Nano απευθεία. Και μία για κανονική Micro SIM μέσα. Τη κάνει από Nano, για διάφορε συσκευέ. Εγώ έχω τον πίσω την πιο μικρή από όλε για το Nexus. Και έχει και ειδικό adapter που πιέζει και βγάζει τι κάρτε. Και τι άλλο, έχει και αυτό εδώ σε περίπτωση που ε, είναι λίγο μεγαλύτερε τι λιμάρε, μια μικρή λίμα μέσα. Αν τη δείτε, για να λιμάρετε γύρω-γύρω τι θέσει. Από ό,τι βλέπω παίζει να είναι αλουμινένιε. Δεν θέλω να το σκίσω τώρα γιατί είναι κρίμα. Ε, Παίζει να είναι οπότε ναι, και να περάσω και στο επόμενο. Ναι, αυτό είναι μία, ένα bug για το Nexus. Δεν θυμάμαι να είχα παραγγείλει τέτοιο τόσο απλό. Είμαι περίεργος να δω κιόλα αν κάνει. Ταιριάζει, ταιριάζει απόλυτα. Αλλά ναι, αυτό είναι, ιδιαίτερα απλό, πλαστικό, δεν έχει κάτι το εξεζητημένο. Πιο πολύ, κυρίω για να μπορείς να το κρατάει γιατί τον έξω γλιστράει στα χέρια, ιδιαίτερα. Έχω μια θήκη, τη σπήκαινα, αλλά ήθελα και κάτι ιδιαίτερα απλό για να το κουβαλάω έτσι, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ το στυλ του πολύ φθηνή. Νομίζω κανένα δύο ευρώ να έχει αυτή. Γενικά οι βέβαια για τον έξω να πω την αλήθεια είναι αρκετά ακριβέ. Πάμε και στο επόμενο. Το οποίο θέλει προσοχή. Τα eBay unboxing, αυτό και τα επόμενα που θα δείτε είναι τρομερά ενδιαφέροντα. Όχι τα προηγούμενα δεν είναι, αλλά πιστέψτε με είναι καινούριο υλικό το οποίο θα βρείτε υπερβολικά χρήσιμο. Έπεσα σε τελείριο αγορών οπότε ναι. Το επόμενο είναι αυτό εδώ. Δύο πακέτα με 100 tie wraps. Αν δεν ξέρετε, το tie wraps είναι αυτό το οποίο τα πλαστικάκια τα οποία δένουμε καλώδια πάρα πολύ φθηνά. Τα 100 μου βγήκανε κοντά στο ένα, με 1 με 1,5 ευρώ. Δεν είμαι σίγουρο τώρα, δεν θυμάμαι γιατί δεν έχω μπροστά τι τιμέ. Θα σα βάλω link στην περιγραφή να μπείτε να το δείτε. Τσεκάρετε τα. Υπερβολικά χρήσιμα. Νομίζω ότι θα σα λύσουν τα χέρια, όπω και εμένα. Επειδή σκοπεύω, θέλω να αγοράσω κουτί. Και εκτό που θέλω να αγοράσω κουτί, θέλω το κουτί να έχει χώρο για καλώδια και πρέπει να κάνω μια ωραία ανασυγκρότηση καλώδια. Είχα αρκετά τέτοια, αλλά με τι κατασκευέ στον Ιδρύο και μόλα από εδώ και από εκεί δεν... τα φάγαμε, τα καταναλώσαμε. Οπότε πήρα καινούργια. Και έχω παραγγέλει και άσπρα, τα οποία δεν ήταν ποτέ βέβαια. Ελπίζω να είναι σε ένα επόμενο. Πάμε στο επόμενο. Είναι αυτό εδώ. Λοιπόν, τι είναι αυτό εδώ. Αυτό εδώ είναι μια, μια ωραία συσκευή, απλή ιδιαίτερα η οποία εγώ την περίμενα πιο μεγάλη για να μπορείς να στηρίζεις το tablet ή το κινητό σου. Εγώ βέβαια να σας πω την αμαρτία μου έτσι όπως την είδα μου φάνηκε τρομερά μεγάλη συσκευή και συσκευή. Αυτό το πράγμα που βλέπετε μπροστά σας ρε παιδιά τέλος πάντων μου φάνηκε αρκετά μεγάλο και θεώρησα ότι θα έπαιζε να μπορεί να στηρίξει και ένα βιβλίο είναι πολύ καλό για να βάλει το τάμπλετ. Το κινητό, αν και τεράστιο το δικό μου, δεν τραβάει. Αλλά θα ήθελα. Εντάξει, μπορεί να βάλει ένα βιβλίο, αλλά είναι τρομερά μικρό. Τέλο πάντων, θα το χρησιμοποιήσω για το τάμπλετ κυρίω. Αλλά ναι, ήθελα γιατί πολλέ φορέ βάζω εδώ πέρα το βιβλία για να γράψω διάφορε. Όχι, συγγνώμη. Βάζω βιβλία για να γράψω διάφορε σημειώσει. Οπότε θα το ήθελα προκειμένου να στηρίζω ένα βιβλίο αναλόγιο και να γράφω όμορφα και καλά χωρίς να κουράζομαι και να ταλαιπωρούμε. Νομίζω ότι ήταν υπερβολικά πρακτικά απλά-καπλά κατά απλά συγκεκριμένα. Νομίζω ότι θα τα βρείτε χρήσιμα όσο δεν πάει. Και ναι, θα τα πούμε σε ένα επόμενο eBay unboxing. Ήταν γρήγορο αυτό, αλλά έτσι δεν θέλω να σα τρώω πολύ χρόνο. Ξέρω ότι κάθεστε, κάποιοι από εσά θέλετε πάρα πολύ ωραία eBay unboxings, κάποιοι δεν θέλετε. Όπω και να έχει, ελπίζω να σα άρεσε. Κόστασε εδώ, τσεκ τεκνάω και θα τα πούμε σε ένα επόμενο eBay unboxing και όχι μόνο. Γεια σα.